Στην ενότητα αυτή που αφορά κυρίως τη λειτουργία και ανάδειξη της Βουλής, τόσο στις προτάσεις των άλλων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, όσο και στην ανάπτυξη αυτών των προτάσεων στη σημερινή συζήτηση, προβάλλεται το εξής σύνθημα. Αναβάθμιση του Κοινοβουλίου, αναβάθμιση της Δημοκρατίας, που μπορεί να ακούγεται ωραίο και εύηχο ως σύνθημα, αλλά απέχει πολύ από την πρακτική και από την πραγματικότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Γιατί μιλάμε για τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που εδώ και μερικά χρόνια, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, έκαναν και το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής λάστιχο, πολλές φορές παραβίασαν ομά το ίδιο το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής με έκτακτες και επίγουσες διαδικασίες νομοθέτησης προκειμένου να περάσουν μια σειρά μέτρα, να ψηφίσουν μνημόνια, να κόψουν μισθούς, συντάξεις, να επιβάλλουν φόρους και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε τα τελευταία χρόνια. Και από αυτή την άποψη, αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το κρίσιμο ζήτημα, το κριτήριο, το ποια πολιτική δηλαδή υπηρετεί το Κοινοβούλιο, με βάση το οποίο ο λαός πρέπει να κρίνει και τις πολιτικές δυνάμεις και τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, αλλά και συνολικά το χαρακτήρα και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Και όχι αν ο Πρωθυπουργός είναι ή δεν είναι βουλευτής, ή αν οι βουλευτές θα έχουν ή δεν θα έχουν όριο στις θητείες που είναι και λίγο για τις εντυπώσεις. Όχι ότι αυτά δεν έχουν σημασία και τα κόμματα έχουν και την ευθύνη να ανανεώνουν και τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Το ΚΚΕ το κάνει αυτό, γιατί αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά και το ρόλο του βουλευτή. Όμως δεν καθιστούν οι θητείες και ο περιορισμός τους τη βουλευτική ιδιότητα από επάγγελμα προσφορά, όπως λέτε. Λες και η προσφορά είναι κάτι αυτοτελές και ανεξάρτητο και δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο, με το τι ψηφίζει και στηρίζει ο κάθε βουλευτής. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε και οι ναζιστές βουλευτές της Χρυσής Αρχής που ακούσαμε πριν λίγο θα έπρεπε να επέρονται για τη δική τους προσφορά στο Κοινοβούλιο με βάση αυτή τη λογική. Βλέπετε λοιπόν πού οδηγούν μια σειρά τέτοιες λογικές. Πού οδηγούν μια σειρά τέτοιες προτάσεις που έγιναν πολύ της μόδας τα χρόνια της κρίσης, παραδείγματος χάρη να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, μόνο και μόνο για να συγκαλυφθεί το βασικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας, που δεν είναι το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, αλλά το ότι αυτή η αντιλαϊκή λέλαπα που ζήσαμε είναι απόλυτα συνυφασμένη με αυτό το σάπιο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό σύστημα, το οποίο ούτε διορθώνεται ούτε εξηγένεται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της πλάνης. Ότι δηλαδή αυτό το σύστημα μπορεί να εξηγιανθεί, μπορεί να γίνει πιο ηθικό, αν αλλάξει κάπως ο τρόπος λειτουργίας του. Και επειδή ο κύριος Δουζίνας αναφέρθηκε στην ομιλία του και για τους αγανακτισμένους, τις πλατείες κτλ., αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει να θυμηθούμε και το βασικό σύνθημα αυτών των κινητοποιήσεων. Όχι φυσικά με ευθύνη του καθενός ή της καθεμιάς που συμμετείχαν καλοπροαίρετα σε αυτή τη διαδικασία. Ποιο ήταν το βασικό σύνθημα? Έξω τα κόμματα, έξω τα συνδικάτα. Ένα σύνθημα αντιδραστικότατο, το οποίο λειτουργήσε και ως εκτροφείο δυνάμεων όπως η Χρυσή Αυγή. Ορισμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές με βάση τις προτάσεις των κομμάτων. Καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ πρόταση στο άρθρο 73 παράγραφος 1 να προσθεθεί διάταξη με βάση την οποία νόμους μπορούν να προτείνουν πέρα από την κυβέρνηση και τη Βουλή και 100.000 πολίτες. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Συμφωνούμε, αν και ο αριθμός 100.000 είναι υψηλός, θα μπορούσε να είναι μικρότερος με βάση και τη δική μας πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το ουσιαστικό. Πού είναι το ουσιαστικό? Ότι η ίδια πολιτική δύναμη, η οποία εμφανίζεται να είναι υπέρ της λαϊκής, όπως λέτε, νομοθετικής πρωτοβουλίας, βεβαίως ένα ζήτημα είναι πρωτοβουλία. Ένα άλλο ζήτημα και πιο ουσιαστικό είναι ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της πρωτοβουλίας. Η ίδια πολιτική δύναμη που ως κυβέρνηση δεν έφερε ποτέ, εδώ και 2 χρόνια, για συζήτηση στη Βουλή, την πρόταση νόμου που επεξεργάστηκαν
513 συνδικαλιστικές οργανώσεις, πρωτοβάθμια σωματεία, δευτεροβάθμια, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα κτλ., που καλύπτουν χιλιάδες εργαζόμενους και οι οποίοι ζητούσαν την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, την ακύρωση μιας σειράς αντεργατικών μνημονιακών νόμων και που υπέβαλαν τη σχετική πρόταση νόμου σε όλα τα κόμματα πριν της Χρυσής Αυγής. Και παρά το γεγονός ότι εδώ και 2 χρόνια έχει κατατεθεί η συγκεκριμένη πρόταση νόμου στη Βουλή από το ΚΚΕ, παρά το γεγονός ότι το έχουμε θέσει επανειλημμένα και στη διάσκεψη των Προέδρων και στα αρμόδια Υπουργεία κτλ., η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να φέρει τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου για συζήτηση στη Βουλή. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια υποκρισία. Και η υποκρισία φαίνεται ακόμη περισσότερο αν δει κανείς τι προβλέπει σήμερα το Σύνταγμα, για τη διαδικασία νομοθέτησης και ποια ήταν και συνεχίζει να είναι η πρακτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Πάμε παραδείγματος χάρη στο άρθρο 74 του Συντάγματος, το οποίο λέει το εξής: νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που περιέχει διατάξεις άσχετες με το κύριο αντικείμενό τους δεν εισάγεται για συζήτηση. Τηρήθηκε? Είτε από εσάς, είτε από εσάς. Δεν τηρήθηκε. Παρακάτω. Προσθήκη ή τροπολογία άσχετη με το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου δεν εισάγεται για συζήτηση. Τηρήθηκε? Ποτέ. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προσθήκες ή τροπολογίες υπουργών συζητούνται μόνο αν έχουν υποβληθεί 3 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια ή στην αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός. Τηρήθηκε από κανέναν σας? Από κανέναν. Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και τέλος, για τα δικαιώματα της μειοψηφίας, το Σύνταγμα λέει ότι μια φορά το μήνα, σε ημέρα που θα προσδιοριστεί από τον κανονισμό, εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη κατά σειρά προτεραιότητας και συζητούνται εκκρεμείς προτάσεις νόμου. Τηρήθηκε αυτό επίσης? Δεν τηρήθηκε. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πέρα από την κατάχρηση που έγινε στα επίγοντα και στα κατεπίγοντα νομοσχέδια. Σήμερα μάλιστα, συζητιούνται νομοσχέδια στη Βουλή. Το ένα κατατέθηκε την Παρασκευή και το άλλο Δευτέρα, στο οποίο προσθέθηκαν ένα σωρό άσχετες με το αντικείμενο τροπολογίες και βουλευτικές τροπολογίες, οι οποίες γίνονται δεκτές μετά από τον Υπουργό, γιατί είναι η γνωστή πρακτική. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια τεράστια υποκρισία, και έρχεστε και μιλάτε για αναβάθμιση του κοινοβουλίου, για πρακτικές καλής νομοθέτησης ο ένας, για λαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες ο άλλος, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε καταστήσει κουρελόχαρτο το δικό σας σύνταγμα κάθε φορά που αυτό δεν υπηρετούσε τις επιδιώξεις σας, κάθε φορά που θέλατε να περάσετε αντεργατικές αντιλαϊκές ρυθμίσεις και παράλληλα να εμποδίσετε να γίνει ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση τόσο στη Βουλή όσο πάνω απ' όλα του ελληνικού λαού, αποδεικνύοντας ότι αυτό το κοινοβούλιο, το αστικό κοινοβούλιο που αναδεικνύεται με το ψευδεπίγραφα ίσο γενικό εκλογικό δικαίωμα, και λέμε ψευδεπίγραφα γιατί ξαναλέμε δεν είναι πραγματικά και αληθινά ίσως ο άνεργος, ο φτωχός, ο βιοπαλαιστής με αυτόν που έχει όλο τον πλούτο στην ιδιοκτησία του, που έχει επιχειρήσεις, που έχει μέσα ενημέρωσης κτλ. Αυτό το κοινοβούλιο είναι προορισμένο από τη φύση του, πότε με το καρότο, πότε με το μαστίγιο, πότε με την παραβίαση των ίδιων των δικών του κανόνων λειτουργίας, να επιβάλλει τελικά τη θέληση της κυρίαρχης τάξης, αυτών δηλαδή που έχουν στα χέρια τους τον παραγόμενο πλούτο. Το δεύτερο ζήτημα που θέλουμε να επισημάνουμε στην ενότητα αυτή είναι η προσπάθεια να εμπεδωθεί και εδώ πάση θυσία η κυβερνητική πολιτική σταθερότητα και συνέχεια, ακόμη και ενάντια στη θέληση της Βουλής σε ορισμένες περιπτώσεις και πολύ περισσότερο ενάντια στη θέληση του ελληνικού λαού. Σε αυτή την επιδίωξη, στην οποία συμπίπτεται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, εντάσσεται και η λεγόμενη επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας που συζητήσαμε στην προηγούμενη ενότητα, η οποία αντικειμενικά οδηγεί να παραμένουν κυβερνήσεις που μπορεί να έχουν χάσει ακόμη και την πλειοψηφία της Βουλής.
Σε αυτή την επιδίωξη εντάσσεται και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σταθερούς κοινοβουλευτικούς κύκλους, που είναι η ακραία έκφραση αυτού του κοινού στόχου της κυβερνητικής σταθερότητας. Σε αυτό το στόχο όμως εντάσσονται και οι προτάσεις σας για το εκλογικό σύστημα. Και η ΜΕΝ Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το λένε πιο καθαρά, ότι πρέπει να υπάρχει ένα εκλογικό σύστημα που να συνδυάζει την εύλογη αντιπροσώπευση και ταυτόχρονα την κυβερνησιμότητα. Ωστόσο, σε αυτή τη λογική προσχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας μια διάταξη και μια ερμηνευτική δήλωση, σύμφωνα με την οποία εκλογικό σύστημα θεωρείται αναλογικό, βαφτίζουμε δηλαδή και το κρέας ψάρι, εφόσον η κατανομή των βουλευτικών ποσοστών δεν αποκλίνει περισσότερο από 10% από το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων που έλαβαν τα κόμματα. Άρα το 10%, που είναι 30 έδρες, αυτό είναι το 10%, είναι 30 έδρες, θα μπορεί να μην μοιράζεται αναλογικά. Άρα τι να γίνεται, θα μπορεί ενδεχομένως να δίνεται προφανώς ως μπόνους στο πρώτο κόμμα. Άρα εδώ πάει η απλή αναλογική και προτείνεται και εσείς και η Νέα Δημοκρατία ένα εκλογικό σύστημα στο Σύνταγμα που δίνει τη δυνατότητα, αντικειμενικά δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν, να θεσμοθετούνται και να νομοθετούνται καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα. Εκτός αν η διαφορά σας είναι οι 50 έδρες μπόνους που είχαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και οι 30 που με βάση τη συνταγματική πρόταση που κάνετε υπάρχει δυνατότητα να νομοθετείτε από μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το τρίτο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την ψήφο των Ελλήνων Ομογενών, για την οποία έχει γίνει πολλής λόγος και στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει κατά τη γνώμη μας να υποθούν πιο καθαρά. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι πρέπει οι Έλληνες Ομογενείς του εξωτερικού να μπορούν να εξασκούν το δικαίωμα της ψήφου. Το ζήτημα είναι πώς. Αν μιλούσαμε για όσους έφυγαν τα τελευταία 8, 10, 15 χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, θα μπορούσαν να βρεθούν τρόποι οι άνθρωποι αυτοί να ψηφίζουν ακόμη και στον τόπο διαμονής. Είναι όμως άλλο αυτό και είναι άλλο αν μιλάμε για έναν αριθμό απροσδιόριστο επί της ουσίας, στον οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς μετανάστες, οι οποίοι καλός ή κακός, αντικειμενικό ήταν αυτό και με ευθύνη των κυβερνήσεων, έχουν ενσωματωθεί εδώ και δεκαετίες ορισμένοι στις κοινωνίες αυτών των χωρών. Γιατί δεν είμαστε το 1862, είμαστε το 2018. Και η μετανάστευση στην Ελλάδα υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει το δικαίωμα ψήφου, όχι όμως με τον τρόπο που το εξασκούν όσοι ζουν στην Ελλάδα. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε στο αποτέλεσμα κόσμος ο οποίος έχει χάσει κάθε δεσμό με την Ελλάδα, ζει μακριά, ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, γεννήθηκε στο εξωτερικό, ενδεχομένως γεννήθηκαν οι γονείς του και οι παππούδες του στο εξωτερικό, αυτός ο κόσμος να καθορίζει, χωρίς να έχει γνώση των πολιτικών εξελίξεων, το τι θα γίνει στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να εφίσταται και τις συνέπειες ο ίδιος των πολιτικών του επιλογών. Αν είναι έτσι, όσοι το υποστηρίζουν αυτό θα πρέπει να το πούν και έτσι στον ελληνικό λαό. Να του πούν δηλαδή ότι για το τι μισθό θα έχεις, για το τι μεροκάματο θα έχεις, για το τι παιδεία και υγεία θα έχεις, για το τι κυβέρνηση θα έχεις, για όλα αυτά εν πάση περιπτώσει που συναποτελούν μια πολιτική επιλογή, δεν θα αποφασίζεις μόνο εσύ, αλλά θα αποφασίζουν και ορισμένοι οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν χάσει κάθε δεσμό, και όχι με δική τους ευθύνη, αλλά λέω πάλι είναι αντικειμενικό αυτό, να έχουν κάθε δεσμό με την χώρα μας. Και το πρόβλημα αυτό αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο και από το εξής. Στην Ελλάδα η απόκτηση της επικότητας συνεπάγεται ουσιαστικά αυτόματα και την εγγραφή στο δημοτολόγιο. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτό. Σε άλλες χώρες η απόκτηση της επικότητας δεν συνεπάγεται αυτόματα και απόκτηση του εκλογικού δικαιώματος. Και υπάρχουν χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Ιταλία, όπως είναι για παράδειγμα η Κύπρος, οι οποίες έχουν θεσπίσει περιορισμούς
σε αυτό το δικαίωμα, παραδείγματος χάρη να έχεις φύγει τα τελευταία 10 ή 15 χρόνια, προκειμένου να αποτρέψουν τον κίνδυνο αυτόν που περιγράψαμε πριν από λίγο. Διαφορετικά, αυτό που θα γίνει, θα είναι αυτός ο κόσμος να γίνει έρμεο διαφόρων κέντρων, διαφόρων λόμπις που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν είναι η ομογένεια ενιαία. Η ταξική διάρθρωση, όπως υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, υπάρχει και στην, και στην ομογένεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φυσικά υπάρχουν και άλλου είδους πρακτικά και πολιτικά προβλήματα. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδικού χαρακτήρα εκλογική περιφέρεια, που να εκλέγεται ένας αριθμός βουλευτών από τους ομογενείς, χωρίς αυτό να προσμετράται στο εκλογικό συσχετισμό που διαμορφώνεται μέσω των βουλευτικών εκλογών. Τώρα, αν θα είναι συνδυασμοί, αν θα είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο κτλ., αυτό είναι προς συζήτηση. Πάντως μιλάμε για μια ειδική εκλογική περιφέρεια που να δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να ψηφίσει. Και πάντως δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι έφυγαν τα τελευταία 8, 10, 15 χρόνια, όπου εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Εντάξει, δεν λέω. Λέω και για αυτούς που δεν συμφωνούν. Λοιπόν, αυτό που εμείς προτείνουμε σε σχέση με αυτή την διάταξη, με αυτή την ενότητα επιπλέον, είναι η συνταγματική κατοχύρωση ως πάγιο εκλογικού συστήματος της ανώθευτης απλής αναλογικής, η υποχρεωτική συζήτηση δύο φορές το μήνα προτάσεων νόμου της αντιπολίτευσης και κατάργηση των όποιων περιορισμών υπάρχουν στο άρθρο 73 παράγραφος 3 που εμποδίζουν τα κόμματα και τους βουλευτές να παίρνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Καθιέρωση νομοθετικής πρωτοβουλίας από το λαό με δυνατότητα κατάθεσης πρότασης νόμου υπογεγραμμένης από έναν αριθμό που να διευκολύνει την άσκηση του πιο πάνω δικαιώματος, και επίσης η δυνατότητα για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. Αυτό να μπορεί να γίνει και από μικρότερο αριθμό βουλευτών, προκειμένου να μην είναι πλεονέκτημα και προνόμιο της εκάστοτε κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μια αντίστοιχη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που λέμε για μια ακόμη φορά είναι ότι και σήμερα υπήρχαν δυνατότητες στο Σύνταγμα, υπήρχαν περιορισμοί στο Σύνταγμα για τις τροπολογίες, για τα νομοσχέδια, όμως αυτά ποδοπατήθηκαν και από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και από τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα επόμενα χρόνια, παρά την κριτική που έκανε ως αντιπολίτευση. Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το μέγεθος της υποκρισίας και στις προτάσεις που γίνονται.